Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή χρονιά. Είναι η πρώτη εκπομπή του 2018. Βρισκόμαστε προς το τέλος της προεκλογικής εκστρατείας, μιας μακράς προεκλογικής εκστρατείας, η οποία δεν φαίνεται να έφτασε στους υψηλούς τόνους που είχαμε συνηθίσει σε άλλες τέτοιες περιόδους. Έχουμε βεβαίως αντιπαραθέσεις των υποψηφίων, των επιτελείων και των κομμάτων. Ωστόσο, η διαδικασία έχει κρατηθεί σε ανεκτά και έως πολιτισμένα επίπεδα. Σήμερα δεν θα συζητήσουμε με πολιτικούς, θα συζητήσουμε με δύο συναδέλφους δημοσιογράφους. Τον Κώστα Βενιζέλο, καλώς ήρθες Κώστα. Καλησπέρα. Και τον Διονύση Διονυσίου. Καλώς ήρθες Διονύση. Καλησπέρα. Και ο λόγος που θέλαμε να συζητήσουμε δύο δημοσιογράφους είναι να δούμε και μία ματιά έξω από αυτή των επιτελείων και των υποψηφίων, που λίγο πολύ είναι και προβλέψιμοι. Δηλαδή, ξέρουμε τις θέσεις τους, τις έχουν επαναλάβει, τις επαναλαμβάνουν και φαντάζομαι θα τις επαναλαμβάνουν μέχρι και την ημέρα των εκλογών, ώστε να δούμε και πώς ο δημοσιογραφικός κόσμος βλέπει απ' έξω αυτή την προεκλογική εκστρατεία. Κώστα, να ξεκινήσουμε με το κλίμα, με την ατμόσφαιρα. Σε εξέπληξε το ότι δεν είχαμε τους τόνους αυτούς που ενδεχομένως κάποιος θα ανέμενε? Εγώ θεωρώ ότι το κλίμα το καθορίζει και το ενδιαφέρον των πολιτών. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Και δεν υπάρχει ενδιαφέρον γιατί ουσιαστικά πέραν από το απαξίωση που έχει ο πολίτης έναντι του πολιτικού συστήματος, ο πολιτικός λόγος είναι και επαναλαμβανόμενος. Δεν έχει να δώσει ή να προσφέρει κάτι διαφορετικό. Οι αντιπαραθέσεις νομίζω είναι στοιχείο που ενισχύει τη μείωση του ενδιαφέροντος. Οι πολίτες θέλουν, αν παρακολουθήσουν συζητήσεις, να είναι σε ένα κλίμα περισσότερο αντιπαράθεσης επιχειρημάτων παρά αλληλοκατηγοριών. Αξιολογώντας λίγο και τα συνθήματα, τα όσα παρουσιάζονται από τα επιτελεία. Παρότι οι υποψήφοι έχουν και εκ διαμέτρου αντίθετες θέσεις σε σημαντικά θέματα και στην οικονομία και στο Κυπριακό. Ναι. Το θέμα είναι ότι οι διαφορές δεν μπορούν να αναδεικνύονται μόνο στην προεκλογική, ούτε οι αλλαγές, οι μεταστροφές να σημειώνουν να καταγράφονται στην προεκλογική. Αυτό που έχει σημασία, νομίζω και ο καθένας από εμάς θέλει να ακούσει, είναι αυτό που έλεγες τα προηγούμενα 4-4,5 χρόνια να το λες και τώρα, και αυτό που θα κάνεις μετά τις εκλογές να το πεις τώρα, όχι μετά. Αυτό νομίζω. Εδώ υπάρχει πάντως και ο κίνδυνος. Ό,τι και να πεις τώρα, ο κόσμος είναι καχύποπτος. Ακριβώς. Ναι. Δεν πιστεύει ότι θα το εφαρμόσεις και μετά τις εκλογές. Είναι καχύποπτος γιατί βλέπει τις μεταλλάξεις που γίνονται και καταγράφονται. Αυτά όλα τα στοιχεία νομίζω συνθέτουν ένα κλίμα διαφορίας. Το οποίο θα το δούμε και στη συμμετοχή των εκλογών, δηλαδή με την αποχή. Παρά το γεγονός ότι είναι πολλοί υποψήφοι, θεωρώ ότι η αποχή θα είναι ψηλή και πάλι. Δεν έχουν καταφέρει τα επιτελεία να αγγίξουν τις ευαίσθητες χορδές των πολιτών. Και τι θα μπορούσαν να κάνουν? Ούτως ή άλλως και το Κυπριακό αγγίξανε και την οικονομία αγγίξανε και θέματα εσωτερικής διακυβέρνησης, σκάνδαλα κτλ. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι αν μπορούσαν να αλλάξουν την προσέγγιση των πολιτών έναντί τους. Δηλαδή να ξανακερδίσουν εμπιστοσύνη της κοινωνίας. Αυτό νομίζω ότι τα τελευταία τουλάχιστον 10, ίσως και περισσότερα χρόνια, σε αυτό το πεδίο έχουν χάσει οι πολιτικοί. Yes. Λόγω διαφόρων γεγονότων που ουσιαστικά τους έχουν μειώσει στα μάτια των πολιτών. Διονύση, πιστεύεις ότι αυτό έχει να κάνει μόνο με τις θέσεις, με τα κόμματα, με τα επιτελεία ή και με τα πρόσωπα τα ίδια των υποψηφίων? Κοιτάξτε, τα πρόσωπα είναι μία από τα ίδια. Ας ξεκινήσουμε από τους υποψηφίους. Ναι. Είναι όλοι γνωστοί και μη εξαιρεταίοι. Τους γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο κόσμος. Τα επιτελεία επίσης είναι τα ίδια γνωστά στελέχη των κομμάτων. Εγώ όμως, Μανώλη, θα ήθελα έτσι να το ξεκινήσω
Γιατί εγώ δεν έχω αντιληφθεί ακόμη αν έχει ξεκινήσει προεκλογική ή για όχι. Για να τελειώνει. Για να τελειώνει. Δηλαδή, ξεκινώ από την εισαγωγή σου. Και θα έλεγα το εξής. Συμφωνώ με τον Κώστα ότι υπάρχει μια γενική απαξίωση των πολιτικών. Είναι αυτοί οι πολιτικοί οι οποίοι ήταν όλοι μπλεγμένοι στην οικονομική κρίση από το 2011 και μετά. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι εμφανίζονται αυτή τη στιγμή ως προτείνοντες κάτι διαφορετικό. Στην πραγματικότητα δεν προτείνουν τίποτε διαφορετικό, απλώς προσπαθούν να διαχειριστούν αυτά τα οποία υπάρχουν. Και η διαχείρισή τους εξαρτάται πλήρως και από τα οικονομικά δεδομένα τα οποία υπάρχουν μπροστά μας. Βγήκαμε μένα από το μνημόνιο, κινούμαστε όμως τις ίδιες λογικές, τα οικονομικά δεδομένα είναι μπροστά μας. Δεν μπορεί κάποιος να προτείνει πάρα πολλά πράγματα. Παρότι είδαμε μια παροχολογία. Ναι, όσοι προτείνουν, είμαι σίγουρος ότι θα εκτεθούν. Δηλαδή, αν κοστολογήσει κανείς κάποια προγράμματα, θα δει ότι υπερβαίνουν του προϋπολογισμού μας. Οπότε κάποια στιγμή αναγκαστικά θα τα πάρουν πίσω. Οπότε και ο κόσμος δεν βλέπει και τον λόγο πώς και γιατί πρέπει να εμπλακεί. Βέβαια, εδώ επειδή μιλάμε για τα πρόσωπα των υποψηφίων, έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους οι οποίοι ναι μεν έχουν μία πορεία, έχουν δώσει ένα στίγμα. Από την άλλη, φέρνω ως παράδειγμα την περίπτωση του κυρίου Μαλά, ο οποίος εμφανίζεται ως ανεξάρτητος, δεν είναι όντως στέλεχος ή μέλος του ΑΚΕΛ. Είχε μικρή εμπλοκή στα της διακυβέρνησης επί Δημήτρη Χριστόφια, ούτως ώστε έρχεται και λέει ότι εγώ προτείνω κάτι διαφορετικό, κάτι άλλο. Είμαι έξω από αυτό το πολιτικό σύστημα. Νομίζω ότι πείθει μία τέτοια προσέγγιση. Νομίζω ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί. Και όχι μόνο του Σταύρου, αλλά έχουμε και άλλους υποψήφιους. Νομίζω ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί ανεξάρτητος υποψήφιος. Όμως θα έλεγα το εξής σε σχέση με τις θέσεις που παρουσιάζονται, ότι εκεί που υπάρχουν, ακόμη που υπάρχουν κάποιες καινοτόμες προτάσεις, χάνονται. Χάνονται μέσα στη γενική εικόνα. Του δεν ακούει ο κόσμος, που έχει κλειστά τα αυτιά του ο κόσμος. Έχετε πει γύρω στο θέμα του κατά πόσο είναι ανεξάρτητος ο κύριος Μαλάς. Νομίζω ότι και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο θα μπορούσε να ήταν σε μια άλλη βάση. Ήταν υποψήφιος το 2013 με το ΑΚΕΛ. Ναι. Δεν είχε εμπλοκή για διάφορους δικούς του λόγους ή για λόγους του ΑΚΕΛ στην ενεργή πολιτική, στη μάχημη πολιτική, όταν ναι, εμφανίζεται χρόνια. Και πάλι υποψήφιος τώρα, το 2018, με το ίδιο κόμμα, χωρίς διευρυμένη βάση υποστήριξης από άλλο οργανωμένο. Mm-hmm. Νομίζω ότι αν έλεγαν ότι ναι, είναι ο υποψήφιός μας, μπορούσε να είχε και καλύτερα αποτελέσματα. Αν ήταν η πρώτη επιλογή. Και αν ήταν η πρώτη επιλογή, αυτό ήταν αυτό. Αν ήταν η πρώτη επιλογή. Ο κύριος Μαλάς τα πήγε πολύ καλά το 2013 ναι, υπό τις περιστάσεις. Και ο κύριος Μαλάς έρχεται τώρα να ολοκληρώσει το έργο του. Σαφέστατα και θα ετύχανε μια διαφορετική προσέγγισης και από το κοινό. Βέβαια το θέμα δεν είναι ο κύριος Μαλάς. Ναι, θα ναι, δούμε ναι. Έναν τους υποψηφίους στη συνέχεια. Θα ανέμενε κάποιος Κώστα Διονύση ότι μετά την κρίση του 2013, το κούρεμα, το μνημόνιο, η οικονομία θα ήταν το κυρίαρχο θέμα και το ενδιαφέρον των πολιτών θα ήταν αυξημένο λόγω της οικονομικής κατάστασης. Δεν φαίνεται ούτε εκεί κάτι τέτοιο. Για το Κυπριακό θα δούμε στη συνέχεια γιατί. Φρόντισαν νομίζω οι υποψήφοι δια της παροχολογίας να καλύψουν κάποιες ανάγκες που έχουν οι πολίτες αυτής της χώρας. Ο μόνος που έχει δυνατότητα να παρέχει αυτή τη στιγμή είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σαφέστατα. Μπόρεσε να κάνει κάποιες κινήσεις ο Νίκος Αναστασιάδης και θα μπορούσε κάποιος να πει έχω προσλάβει τους ΣΥΟΠ, έχω δώσει κάποιες αυξήσεις, έχω ανοίξει για πρώτη φορά μετά το 2013 νέα σειρά προσλήψεων. Έχω βελτιώσει κατά προαγωγές, τις συντάξεις, αυξήσεις. Προαγωγές. Όλα αυτά θα μπορούσε κάποιος να τα πει, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι αυτά
θα βρουν πραγματική αντανάκλαση στα οικονομικά μας το 2018. Όχι, ενδεχομένως να λειτουργήσουν και αρνητικά, γιατί έχουμε να κάνουμε και με τον ιδιωτικό τομέα, ναι, που δεν τα βλέπει αυτά που βλέπει ακριβώς ο Δημός. Δεν μπορεί να τα κάνει. Ναι. Οπότε δεν είναι εύκολο και ο Νικόλας Παπαδόπουλος βεβαίως προχώρησε σε μία παροχολογία εξαγγέλλοντας προγράμματα για τους, για τα αξιόγραφα, για τους πληγέντες από την οικονομική κρίση. Ούτε αυτά ξέρουμε πώς είναι εύκολο να καλυφθούν και πώς να εξευρεθούν αυτά τα χρήματα, ούτως ώστε όλοι αυτοί οι άνθρωποι να είναι συνεπείς. Όλοι οι υποψήφοι όμως επένδυσαν σε αυτή την αναμονή του κόσμου μετά το 2013 ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες. Δεν είμαι σίγουρος αν η οικονομία αυτό το πράγμα θα μπορέσει να το καλύψει. Πάντως η αίσθηση είναι ότι είναι καλύτερη η κατάσταση. Είναι ελαφρώς καλύτερη η κατάσταση. Η απεσιοδοξία του 2013 δεν υπάρχει σήμερα. Ναι, δεν είμαι απολύτως σίγουρος ότι όλα αυτά τα οποία κάναμε τα προηγούμενα χρόνια ήταν στέρεες επενδύσεις και ότι είναι δυνατόν όλη αυτή η οικονομική πολιτική η οποία ακολουθήθηκε θα είναι σε θέση να υποστηρίξει αυτή την ανάπτυξη την οποία όλοι σήμερα επαγγέλλονται, ο Πρόεδρος, και υπόσχονται οι υπόλοιποι. Δηλαδή, με εξαίρεση τον τουρισμό, ο οποίος όντως έχει παρουσιάσει κάποια αύξηση. Είναι και θέμα συγκυρίων, βέβαια. Ωραία, και είναι και θέμα συγκυρίων. Δεν βλέπω να έχουν έρθει, πέρα από τις περικοπές των μισθών όλων μας, που ανακουφίστηκαν κατά τα δημόσια ταμεία, δεν βλέπω να έχουν έρθει σημαντικές επενδύσεις σε αυτή τη χώρα, πάνω στις οποίες πραγματικά θα πατήσουμε, θα μειώσουμε πραγματικά την ανεργία, θα αυξήσουμε τους μισθούς, κάποια επιδόματα και θα δούμε και τις συντάξεις των χαμηλοσυνταξιούχων. Βέβαια, είχαν επενδυθεί πολλά, Κώστα, και στο θέμα του φυσικού αερίου, στον ενεργειακό τομέα, που δεν μας βγαίνουν μέχρι τώρα. Ως εικόνα, ναι, έχουμε κάνει τις αδειοδοτήσεις, προχωράνε οι γεωτρήσεις, αλλά στο αντικείμενο που πραγματικά στοχεύαμε, δηλαδή στο να βρούμε ικανοποιητικές ποσότητες φυσικού αερίου που θα έδιναν μια δυνατότητα οικονομικής ανάπτυξης, δεν φαίνεται να τα έχουμε καταφέρει. Έχει γίνει και ένας παραλληλισμός, νομίζω, με προηγούμενες εκλογές, όταν ήταν υποψήφιος για δεύτερη φορά ο Γράφος Κυρίδης και βλέπαμε στις τηλεοράσεις να φεύγουν οι πυράβλοι. Ναι, οι S300. Τώρα βλέπουμε ένα γεωτρύπανο να, ναι, ναι, να κάποιος έχει υποθεί αυτό, δεν είναι δική μου. Εν πάση περιπτώσει. Πάντως είναι αποκοντευτικό γιατί οι S300 κατέληξαν στην Κρήτη. Δεν ξέρω το φυσικό αέριο να πού θα καταλήξει. Αν το βρούμε. Αν το βρούμε. Σε ό,τι αφορά την οικονομία, και θα πάω και στο φυσικό αέριο. Όντως, αυτό που είπε ο Διονύσης, ότι δεν ξέρουμε κατά πόσο αυτή η αλλαγή προς το καλύτερο που είχαμε το 2013 και πριν το 2013 είναι σε μια στερεή βάση που θα οδηγήσει σε ανάπτυξη. Καταρχήν, οι συγκρίσεις δεν πρέπει να γίνονται με το 2013, γιατί το 2013 φτάσαμε στον πάτο. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι αν μπορούσε να πάει και κάτω από τον πάτο, δεν πήγαμε. Οπότε, οτιδήποτε υπήρξε βήμα προς τα μπρος από το 2013 θεωρείται θετικό. Όμως, μπορεί να αντέξει η οικονομία. Έχουμε ακούσει πάρα πολλές συζητήσεις για το τραπεζικό σύστημα. Δεν ξέρω πόσο το τραπεζικό σύστημα θα αντέξει αν δεν γίνουν κινήσεις καινοτόμες και ριζοσπαστικές και πόσο ένας νέος κύκλος με επίκεντρο κρίσης, ενώ με επίκεντρο στις τράπεζες θα το αντέξει μια οικονομία όπως το είναι η Κύπρος. Το μεγάλο πρόβλημα είναι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Το ακούμε καθημερινώς. Το οποίο πώς αντιμετωπίζεται. Γίνονται κάποιες κινήσεις για εκποίησεις. Για παράδειγμα, στο συνεργατισμό, πώς θα πας να κάνεις εκποίησεις όταν οι εκποίησεις αφορούν το μέσο Κύπριο οικογενειάρχη, ο οποίος έχει ένα σπιτάκι, το οποίο είναι υποθηκευμένο, έχει ένα διαμέρισμα. Πώς. Μήπως θα χρειαστούν και άλλες ανακεφαλαιοποιήσεις οι τραπεζές μας. Μήπως θα χρειαστούν να υπάρξει νέα ροή επενδύσεων στις τράπεζες μας. Είναι ένα ερώτημα το οποίο αυτό θα διαφανεί το 2018. Δεν ασχολείται κανένας σήμερα με αυτό το θέμα, αλλά είμαι σίγουρος ότι μετά τις προεδρικές θα προκύψει και θα δούμε ποιο είναι το μέγεθος και πόση σταθερότητα πραγματικά έχουμε.
Δεν θέλω νομίζω να το αγγίξω το θέμα αυτό, γιατί όλοι ξέρουν ότι είναι ένα τεράστιο θέμα και επειδή δεν μπορούν τώρα να πούν οποιασδήποτε σκέψεις ή ιδέες μπορούν να έχουν. Γιατί εγώ δεν βλέπω εύκολη λύση στο θέμα. Όπως και να το αγγίξει, θα δημιουργήσει αντιδράσεις. Δηλαδή, κάποιοι λένε να χαριστούν δάνεια. Ποιος θα πληρώσει. Ποιος θα τα πληρώσει. Αυτός που τα πλήρωνε και ήταν συνεπής μέχρι τώρα λέει: καλά, εγώ γιατί πλήρωνα και ήμουν συνεπής, πιεζόμενος κτλ. Και ο άλλος επειδή δεν πάει να πληρώσει. Δεν ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί που δεν πληρώνουν γιατί δεν μπορούν ή ποιοι είναι αυτοί που δεν πληρώνουν γιατί δεν θέλουν. Νομίζω ότι αν θα μπορούσαν οι τράπεζες με τους μηχανισμούς που έχουν να τα εντοπίσουν αυτά. Και δεν ξέρω κατά πόσο έχουν γίνει βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση. Βέβαια υπάρχει και το άλλο το μεγάλο θέμα. Σήμερα είχαμε και την καταδίκη σε 2,5 χρόνια φυλάκιση του πρώην Διευθύνοντα Συμβούλου της Τράπεζας Κύπρου, του Ανδρέα Ηλιάδη. Το ότι αυτό που προβλήθηκε ως υπόσχεση το 2013 από όλους και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τιμωρία των όσων ευθύνονται για την κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος και της οικονομίας δεν έχει υλοποιηθεί, δεν έχει φτάσει σε κάποια άκρη. Δηλαδή με την καταδίκη ενός τραπεζίτη και μάλιστα για λόγους που έχουν να κάνουν με την παραπλάνηση δεν φαίνεται ότι ικανοποιεί το λαϊκό αίσθημα. Εγώ προσωπικά δεν θέλω να υποβαθμίσω τις δυσκολίες που έχουν όλες αυτές οι υποθέσεις ώστε να αχθούν ενώπιον του δικαστηρίου και να αποδοθεί η οποιαδήποτε δικαιοσύνη, είτε να αθωθούν είτε να καταδικαστούν. Είναι πολύπλοκα τα θέματα. Ωστόσο, πραγματικά και εγώ και νομίζω και όλος ο κόσμος είναι πάρα πολύ απογοητευμένοι με την πορεία εξέτασης όλων αυτών των καταγγελιών. Υπάρχει μια διάχυτη απογοήτευση για τον τρόπο που τα κατηγορητήρια από πλευράς νομικής υπηρεσίας τέθηκαν ενώπιον του δικαστηρίου από τη στιγμή που ήδη είχαν καταρρεύσει τα ίδια κατηγορητήρια στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και εκεί είχαμε σοβαρά κατηγορητήρια για χειραγώγηση, είχαν για συνωμοσία. Αθωώθηκαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι και τελικά, εντάξει, την πλήρωσε ο κύριος Ηλιάδης και αφού αποφάσισε το δικαστήριο, καλώς την πλήρωσε και μπράβο σε αυτούς που αγωνίστηκαν για αυτή τη διαδικασία, αλλά για παραπληροφόρηση ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας Κύπρου. Δεν νομίζω ότι ικανοποιείται ούτε το αίσθημα δικαιοσύνης, γιατί υπάρχουν χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι μέσα από αυτή τη συμπεριφορά των διοικητικών συμβουλίων, των εκτελεστικών διευθυντών, των τραπεζικών ιδρυμάτων μέχρι το 2013 είδαν τις περιουσίες τους να σκορπίζονται και βλέπουν αυτή τη στιγμή το σπίτι τους, το διαμέρισμα τους, όλα αυτά να βρίσκονται σε κίνδυνο. Εγώ βλέπω το, σε σχέση με αυτό, δεν ξέρω τη νομική πτυχή, επειδή δεν είμαι ειδικός, δεν μπορώ να ούτε, ξέρω. Ούτε η δουλειά μας είναι αυτή τώρα να αναλύσουμε νομικά. Εγώ βλέπω το εξής, ότι η καταδίκη δεν είναι μόνο γιατί πρέπει να ικανοποιηθεί το λαϊκό αίσθημα, είναι και θέμα δικαιοσύνης. Προφανώς δεν ζούμε σε χώρα και που δεν μπορώ να φανταστώ ότι μπορεί να περιοριστεί μόνο στους τραπεζίτες. Τραπεζιτικό σύστημα και πολιτικό σύστημα είχαν ένα συγκοινωνούντα δοχεία. Είδαμε πώς λειτουργήσε το σύστημα αυτό. Οι συναλλαγές, οι υπόγειες συναλλαγές, οι φιλίες, οι αλληλοπριμοδοτήσεις και δεν ξέρω τι άλλο. Και νομίζω ότι δεν μπορεί να μην αγγίξει και πολιτικούς το ζήτημα της απόδοσης. Πώς θα τους αγγίξει όμως, γιατί εδώ μιλάμε για μια ποινική διαδικασία. Οι πολιτικοί λένε έχουν πολιτικές ευθύνες. Και ο τραπεζίτης μπορεί να πει κάποιος ότι είναι λάθος εκτίμηση. Έκανα λάθος εκτίμηση και βύθισαν την οικονομία. Αλλά βλέπουμε και την πρόθεση, Κώστα. Η πρόθεση δεν υπήρξε ποτέ να κατηγορηθούν πολιτικοί. Ναι. Γιατί σαφέστατα όλοι αισθανόμαστε ότι υπάρχει μια διαπλοκή. Το είδαμε σε όλο της το μεγαλείο σε μια άλλη υπόθεση, στο ΣΑΠΑ. Στο αποκεντρωτικό της ΠΑΦ, όπου εκεί με τις ελάχιστες προσπάθειες που καταβλήθηκαν εκ μέρους της νομικής υπηρεσίας και της αστυνομίας, είδαμε και πολιτικούς να παίρνουν την άγουσα Δημάρχους, δημοτικούς συμβούλους, προς τα κρατητήρια. Αλλά εδώ,
σε αυτό το τεράστιο σκάνδαλο με βάση το οποίο κατέρευσε η οικονομία της Κύπρου, δεν είδαμε πολιτικούς. Δεν και δεν έχει τελειώσει. Έχουμε τις υποθέσεις που εκκρεμούν και στο διαιτητικό δικαστήριο με τη ΜΙΓ και την Κυπριακή κυβέρνηση. Που εκεί μιλάμε για πολλά δισεκατομμύρια. Και δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Ακριβώς. Αλλά και επειδή συζητείτε κατά καιρούς να νομοθετηθεί η ευθύνη πολιτικών ή και κρατικών αξιωματούχων εάν αποφάσεις τους έχουν κόστος για λάθη και παραλήψεις. Για λάθη και παραλήψεις. Εγώ θα λέγα το εξής, ότι παρακολουθήσαμε σε κρίσιμες φάσεις η Βουλή να ψηφίζει κάτι το οποίο δεν γνώριζε. Έλεγαν άλλοι, διαβάσαμε μέχρι τη σελίδα 33 και ήταν 103 οι σελίδες. Δηλαδή αυτήν την... Όλοι μαζί ψήφισαν το 1,8 δις για τη Λαϊκή Τράπεζα να τη σώσουμε που πήγε... Και δεν είχαν διαβάσει. Και δεν είχαν διαβάσει. Και δεν είχαν διαβάσει. Αυτό πώς πληρώνεται. Να μου πείτε, εκλέγονται, έχει ευθύνη ο κόσμος και αν κρίνει οι πολίτες ότι αυτό το λάθος έχει κοστίσει και έχει κοστίσει, να μην τους επανεκλέξει. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Το πιο εύκολο και το καλύτερο για αυτούς είναι να μην εκτεθούν ξανά ενώπιον του λαού να ψηφιστούν. Το κόστος. Πρέπει να έχουν κόστος. Έχουν βυθίσει με αποφάσεις τους την οικονομία και τον τόπο. Ξανά και ξανά. Δεν μπορεί αυτό να κρίνεται μόνο στις εκλογές. Πρέπει να κρίνεται στα δικαστήρια. Πάντως δεν είναι λάθος αυτό που λέμε, ότι τους εκλέγουν οι πολίτες. Ναι, είμαστε πάλι ενώπιον της κάλπης και βλέπουμε... τουλάχιστον οι πολίτες που είναι ενταγμένοι σε κόμματα να στηρίζουν με τον ίδιο φανατισμό, με την ίδια θέρμη υποψήφιους που ξέρουν ότι έχουν ευθύνες. Έχουν μειωθεί για αυτοί όμως. Ναι, έχουν μειωθεί, αλλά παρόλα αυτά δεν βλέπουμε να εξαλείφεται αυτό το φαινόμενο. Γιατί περιμένει κάποιος μια θέση, περιμένει ένα διορισμό. Και αν θέλουμε να το επεκτείνουμε λίγο, αυτή η πολιτική πέστε ότι είναι αρκετά δύσκολο να κατηγορηθούν. Γιατί δεν νομοθετούν, εκκρεμούν διάφορα νομοσχέδια. Τι ευθύνη έχει ένας δικηγόρος ο οποίος φέρνει από το εξωτερικό ένα δισεκατομμύριο. Τι ευθύνη έχει ένας ελεγχτής όταν φέρνει από το εξωτερικό το τάδε ποσό. Καμία ευθύνη. Αυτό ίσως είναι, κάποιοι το εμφανίζουν ότι είναι και το ατού του οικονομικού μας συστήματος. Κάποιοι πρέπει να φέρουν ευθύνη και οι πολιτικοί και οι νομικοί και οι λογιστές και βεβαίως και οι τραπεζίτες. Βέβαια, εδώ όλοι οι υποψηφοί πρόεδροι δεν έχουν εκφράσει συγκεκριμένες και καθαρές θέσεις. Το έχουν αγγίξει, έχουν πει δύο κουβέντες. Ωστόσο, μια καθαρή λύση στο πώς βγαίνουμε από αυτά τα διέξοδα, τα οποία μας εκθέτουν και πολιτικά στο εξωτερικό. Δηλαδή, δεν είναι η πρώτη φορά που κατηγορείται η Κύπρος για ξέπλυμα βρωμικού χρήματος, για φορολογικό παράδεισο, για. Αυτά φαίνεται να μην τα αγγίζουμε και να τα θεωρούμε λίγο πολύ όσια και ιερά. Μην αγγίξετε, γιατί η οικονομία μας, ξέρετε, είναι εύθραυστη. Είμαστε μια ανεκατοχόμενη χώρα. Πανηγυρίζουν το γεγονός ότι έχουν έρθει λεφτά γιατί πουλάμε διαβατήρια. Διαβατήρια, ναι. Και τα κριτήρια δεν ξέρω αν τηρούνται και αν είναι μόνο το οικονομικό, η επένδυση δηλαδή που γίνεται. Όλα αυτά νομίζω ότι αυτά τα ζητήματα είναι που δυσφημούν την εικόνα της Κύπρου στο εξωτερικό. Ότι ουσιαστικά είμαστε μια χώρα με σημαία ευκαιρίας, ήμασταν στο παρελθόν, είναι διαβατήρια ευκαιρίας τώρα για να φέρουμε λεφτά. Οι υπεράκτιες πώς φορολογούνται. Όλα αυτά πρέπει να τα δουν. Γιατί η εικόνα, η διεθνής εικόνα μιας χώρας, αν είναι αρνητική, έχει επιπτώσεις σοβαρές. Αν είναι θετική, και με λίγο, θα έρθουν κάποια στιγμή αυτή η θετική εικόνα να αποδώσει. Ναι. Και πολιτικά και οικονομικά. Να την ρευστοποιήσεις. Ακριβώς, να κεφαλοποιήσεις. Βέβαια, Διονύση, υπάρχει και το θέμα ότι όλοι το 2013 λέγαμε ότι πήραμε το μάθημα. Καταλάβαμε το τι λάθη κάναμε και δεν πρέπει να επαναληφθούν. Φαίνεται πως τελικά δεν το έχουμε πάρει το μάθημα. Συνεχίζουμε στο ίδιο μοτίβο λίγο. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν έχουμε πάρει κανένα μάθημα. Δηλαδή φύγαμε από τις φούσκες του χρηματιστηρίου, στις φούσκες της γης, στις φούσκες τις χρηματοπιστωτικές και τώρα ερχόμαστε σε κάποιες άλλες φούσκες των διαβατηρίων.
πανηγυρίζουμε γιατί εισπράξαμε 5-4-5 δις. Το πρόβλημα είναι θα συνεχίσει να υπάρχει αυτή η ροή και πόσο και τι κόστος έχει αυτό, γιατί ήδη αυτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάποιοι κλωτσάνε. Και αυτή η φούσκα των διαβατηρίων μας οδηγεί τώρα και στη φούσκα άλλων 20-25 πύργων στη Λεμεσό. Χτίζει ο κόσμος εκεί ανεξέλεγκτα, οι επενδυτές. Λες και έχουμε περιθώριο να δώσουμε διαβατήριο στη μισή Κίνα και στη μισή Ρωσία. Είναι μια προσέγγιση η οποία θα πρέπει να την προσέξουμε. Συμφωνώ απόλυτα με τον Κώστα. Είναι θέμα σοβαρότητας. Ακόμα και η Μάλτα που κάνει το ίδιο. Δίνει διαβατήριο. Και άλλες χώρες. Και άλλες χώρες. Αλλά λέει η Μάλτα, κάποιος ο οποίος θα πρέπει να του δώσω διαβατήριο, τουλάχιστον πρέπει να ζει 6 μήνες το χρόνο στη Μάλτα. Η Πορτογαλία λέει το ίδιο. 6 μήνες πρέπει να ζει στην Πορτογαλία και επίσης πρέπει να δημιουργήσει και μία επιχείρηση για να εργοδοτεί, ξέρω εγώ, 7-8 Πορτογάλους. Για να δίνεις και την εικόνα ότι ξέρεις, εγώ δίνω διαβατήρια σε κάποιους ανθρώπους. Γιατί ο στόχος μου είναι να αναπτύξω την δική μου οικονομία και κατ' επέκταση την ευρωπαϊκή. Εμείς λέω, με βάση αυτά τα οποία ακούω, ότι η μισή από αυτούς που δώσαμε διαβατήρια δεν πέρασαν καν από την Κύπρο. Επίσης, λέω ότι κάποια από αυτά τις επαύλεις που πουλάμε και γίνονται δίθεν επενδύσεις των 3 εκατομμυρίων, κάποιος κλείνει τα 3 χρόνια που είναι υποχρεωμένος να την κρατήσει, έρχεται, τη δίνει σε κάποιον άλλον, δίνει αυτό στα 3 εκατομμύρια και πάει λέγοντας. Τώρα τελευταία προσπαθούμε να βάλουμε μια ρήτρα που λέει ότι ξέρεις, δεν μπορείς πάνω σε ένα διαμέρισμα ή σε μια έπαυλη να παίρνουν 5 διαβατήρια, όπως γινόταν στο παρελθόν. Βλέπετε λοιπόν αυτή την προχειρότητα η οποία δεν θα έρθει ποτέ να δώσει την αίσθηση μιας σοβαρότητας. Γιατί κάποιος θέλει το διαβατήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας? Γιατί θέλει να ζήσει σε μια σοβαρή χώρα, θέλει να επενδύσει σε μια σοβαρή χώρα. Και να έχει τις προσβάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν εμάς, να μην αναφέρω κάποια ονόματα, κάποιοι τεράστιοι επιχειρηματίες που έχουν πάρει, τον ένα τον βρίσκουμε στο Λονδίνο, τον άλλο τον βρίσκουμε στο Μονακό, τον άλλο τον βρίσκουμε. Δεν κάθεται κανένας εδώ στην Κύπρο. Οπότε, διαβατήριο ευκαιρίας είναι το κυπριακό. Και με αυτόν τον τρόπο στηρίζουμε την Κυπριακή Δημοκρατία. Λοιπόν, αυτό είναι ένα ακόμη θέμα που δεν το είδαμε να το θέτουν ή να το θίγουν οι υποψήφοι. Βλέπουμε πολλές ομοιότητες δηλαδή στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν καυτά θέματα. Όλοι οι υποψήφοι. Εντάξει, μπορεί κάποιος να είπε μια κουβέντα από εδώ, κάποιοι από εκεί, αλλά επί της ουσίας δηλαδή τα καυτά θέματα που έχουν να κάνουν με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τα επισημαίνουν ως προβλήματα, λύσεις όμως πιστικές. Δεν ξέρω αν έχετε διαπιστώσει ότι υπάρχουν. Εγώ το θέμα, οι έρευνες κοινή νόηση που έχουν γίνει τα τελευταίους 6-8 μήνες δείχνουν ότι η πρώτη προτεραιότητα που θέτουν οι πολίτες είναι κατά κύριο λόγο η οικονομία. Οικονομική σταθερότητα. Ναι, οικονομική σταθερότητα. Και αυτό το θέμα, ένα επιτελείο το οποίο λειτουργεί με βάση τι ζητάει η κοινωνία, θα έπρεπε να προτάξει το ζήτημα αυτό. Και βλέπουμε ότι καταφεύγουν όλοι στην εύκολη οδό της συζήτησης του Κυπριακού. Ένα θέμα το οποίο, ένα πεδίο το οποίο το ξέρουν, παίζουν μπάλα πάνω κάτω, άσχετο αν δεν βάζουν γκολ. Κάποιοι βάζουν για αυτόν γκολ βεβαίως. Στο Κυπριακό το δούμε, ναι. Ναι, ναι, αλλά θέλω να πω ότι θα μπορούσε, αφού είμαστε σε μια φάση που μπορείς να αξιοποιήσεις ως εργαλείο τις δημοσκοπήσεις, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κλπ. Βλέπουμε ότι ούτε αυτά δεν αξιοποιούνται στο έπακρο. Ξέρεις τι θέλει η κοινωνία και συζητάς άλλα πράγματα. Το θέμα είναι αν μπορείς όμως και να ικανοποιήσεις. Ναι, αυτό είναι ένα ζήτημα. Αν μπορείς να πεις κάποια πράγματα τα οποία είτε θα αγγίξουν, είτε θα είναι κάτι το καινούριο, ή θα δίνουν λύσεις. Να μπούμε και σε έναν από τους υποψηφίους. Υπάρχει μια εκτίμηση ότι η προεκλογική εκστρατεία δεν έχει υψηλούς τόνους, γιατί λίγο πολύ όλοι έχουν αποδεχθεί ότι ο Νίκος Αναστασιάδης θα κερδίσει πάλι τις εκλογές και εκ των πραγμάτων δίνουν μια μάχη για την τιμή των όπλων. Έχεις μια τέτοια αίσθηση, Κώστα? Υπάρχει μια αίσθηση, και αυτό νομίζω ότι
Αν πάμε σε προηγούμενες αναμετρήσεις που επαναδιεκδικούσε ο πρόεδρος, είχε ένα πλεονέκτημα πάντα, λόγω του ότι είναι στην αρχή, είναι στο κράτος. Υπήρξε η ανατροπή με τον Γιώργο Βασιλείου. Ναι. Ξέρουμε γιατί. Γνωστή δήλωση. Υπήρξαν τρεις ανατροπές. Γιώργος Βασιλείου, Τάσος Παπαδόπουλος και Δημήτρης Χριστόφιας. Δεν επαναδιεκδίκησε. Σπύρος Κυπριανός. Ο οποίος όμως ήταν η τρίτη βασικά θητεία, δυόμιση. Εγώ θεωρώ ότι, δεν θεωρώ ότι είναι γιατί θεωρούν όλοι έχουν σηκώσει χέρια. Και αυτό είναι ήπιος ο τόνος. Νομίζω εξήγησαμε και στην αρχή ότι περισσότερο είναι πόσο ανταπόκριση μπορούν να έχει μια εκστρατεία και στην κοινή γνώμη. Όταν ξέρεις ότι φωνάζεις και δεν έχεις ακροατήριο, νομίζω ότι κάποια στιγμή θα μειώσεις και τον τόνο της φωνής. Κουράζεσαι και να φωνάζεις. Έχεις την αίσθηση αυτή. Εγώ θα διαφωνήσω εδώ. Θα συμφωνήσω ότι νομίζω ότι ένα μέρος αυτής της απάθειας που υπάρχει στην προεκλογική εκστρατεία είναι ότι όλοι έχουν αποδεχθεί ότι ο Νίκος Αναστασιάδης είναι το ακλόνητο φαβορί και μπορώ να κάνω τις συγκρίσεις και το 2000, και το 2008 όταν έτρεχε ο Τάσος Παπαδόπουλος. Ξέρετε η διαφορά, ο Τάσος Παπαδόπουλος τότε έδειχνε στις δημοσκοπήσεις 35-36%, αλλά οι αντίπαλοι του ήταν και οι δύο πάνω από 30. Ναι, ήταν και ο κύριος Χριστόφιας, ναι, και ο κύριος ήταν τριχοτομημένο. Το πολιτικό σκηνικό, η κοινή γνώμη. Εδώ δεν εμφανίζονται αυτά τα φαινόμενα. Εμφανίζεται ένας Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος κινείται με βάση τις δημοσκοπήσεις που έχω δει σαφέστατα πάνω από 30, από 35 μέχρι και 40. Οι υπόλοιποι μόλις και πλησιάζουν το 20. Δηλαδή είναι διπλάσια τα ποσοστά του Νίκου Αναστασιάδη σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Αυτό προεξοφλεί, Νίκη. Έχω την εντύπωση ότι εάν δεν υπάρξει οποιαδήποτε κάποιο σοβαρό πρόβλημα, κάποιο τεράστιο λάθος, οι εκλογές αυτές είναι προεξοφλημένες και πιστεύω ότι αυτός είναι και ένας από τους λόγους που υπάρχει αυτή η ήπια προεκλογική εκστρατεία. Το ενδιαφέρον νομίζω επικεντρώνεται στο ποιος θα περάσει το δεύτερο γύρο και εδώ και το ΑΚΕΛ και το Δημοκρατικό Κόμμα έχουν πολύ σοβαρούς λόγους το καθένα από αυτά. Είναι μόνο το Δημοκρατικό Κόμμα, είναι και τα υπόλοιπα κόμματα που στηρίζουν τον Νικόλαο Παπαδόπουλο. Να περάσουν στο δεύτερο γύρο. Διότι ούτε και στην αντιπαράθεση του δεύτερου γύρου, εγώ πραγματικά βλέπω κάποιος να μπορεί να αντιμετωπίσει τον Νίκο Αναστασιάδη. Αλλά εδώ κρατάω πραγματικά μια πισινή. Είναι άλλες εκλογές. Ο δεύτερος γύρος. Είναι άλλες εκλογές. Πολλά θα εξαρτηθούν και από τις... Με βάση όμως αυτές τις δημοσκοπήσεις που βλέπουμε σήμερα, εγώ θα έλεγα ότι 99% ο νέος πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ο Νίκος Αναστασιάδης. Ο νέος πρόεδρος είναι ο παλιός. Εγώ θεωρώ ότι είναι φαβορή, αλλά δεν μπορώ να προεξοφλήσω οτιδήποτε. Κανείς, βέβαια, η κάλπη είναι αυτή. Θα έλεγα το εξής, ότι οι τάσεις έχουν διαμορφωθεί, όντως. Και νομίζω ότι αμέσως μετά τις γιορτές, ή μετά την προχρονιά, που υπήρχε και μια τελευταία ζήμωση στα οικογενειακά τραπέζια, ναι, έχει οριστικοποιηθεί. Από εκεί και πέρα, μέχρι 28, αυτός που θα κάνει το λάθος θα το πληρώσει. Και ξεκινήσαμε, νομίζω. Το πρώτο αυτόν κόλ μπήκε με την ΑΟΣ. Ναι, με την Γιακίνα να βλέπει από εδώ και τον κόλ πήγε από εκεί. Με την ΑΟΣ. Οπότε έχουμε δρόμο. Επειδή το έθιξες αυτό, ναι, πιστεύεις ότι επηρέασε αυτό ψηφοφόρους? Σε κανονική χώρα θα επηρέαζε πάρα πολύ. Δεν μιλάμε για κανονική χώρα. Σε κανονική χώρα θα επηρέαζε πάρα πολύ. Γιατί το θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Ήταν ολίσθημα. Και ούτε η διευκρίνηση έχει πείσει. Απλώς επανέλαβε αυτά που είχε πει. Ναι, θα συμφωνήσω ότι είναι σοβαρό, αλλά εγώ δεν θέλω να πιστεύω ότι αυτό το πράγμα ο πρόεδρος το εννοούσε. Είναι όμως σοβαρό εάν το εννοούσε. Και αυτό δεν θα το ξέρουμε πριν αρχίσει κάποια συζήτηση, εάν υπάρξει
άλλη συζήτηση ξανά στο Κυπριακό. Διότι αυτή η λογική. Βέβαια, κάποιο θα μπορούσε να πει ότι όλοι το έχουν αυτό στο μυαλό του, αλλά κανεί δεν το λέει. Διότι το ξέφυγε. Αυτό το πράγμα μπορεί και να παραπέμπει σε αλλαγή βάση των διαπραγματεύσεων, των συνομιλιών. Οπότε αυτό θα το δούμε μετά το Φεβράρι. Εάν όντως θα πάμε σε μια διαφορετική προσέγγιση στο Κυπριακό. Για να πω κάτι σε αυτό. Εάν όντως, και ελπίζω να είναι αυτό που είπε ο Διονύσης, ότι δεν... Ολίσθημα. Ναι. Γιατί υπήρξε έναν διήμερο προσπάθειας δικαιολόγησης αυτού της τοποθέτησης και μετά ουσιαστικά επεξήγησης και διευκρίνησης με κατηγορίες εναντίον των άλλων. Ένα ήταν λάθος, διατύπωση, έκλεινε το θέμα. Και ο Πάπας που είχε το αλάθητο παραδέχτηκε και ο νυν Πάπας και ο προηγούμενος το λάθος του. Δεν είναι κακό να παραδεχούμε στην λάθη μας. Οι δικοί μας οι Πάπες εντός εισαγωγικών είναι αλάθητοι. Δυσκολεύονται. Πες ότι έκαναν λάθος. Τελειώνει η υπόθεση, κλείνει εκεί. Θα έκλεινε εκεί. Όχι, έχει τρεις μέρες που ακούμε και ακούμε και ακούμε. Θεωρείται πλήγμα στην προσωπικότητα του υποψήφιου. Όχι, αυτό θα μετρούσε υπέρ του. Επειδή ξεκινήσαμε με τον Νίκο Αναστασιάδη, να συνεχίσουμε με τον Νίκο Αναστασιάδη και με τους υπόλοιπους υποψήφιους. Αυτή η πενταετία ήταν όντως πενταετία ενός success story. Και δεν έχει να κάνει μόνο με την οικονομία, γιατί δύο ήταν οι πυλώνες στους οποίους στηρίχθηκε η προεκλογική εκστρατεία του 2013, το Κυπριακό και η οικονομία. Εγώ δεν ξεχνάω και την πρώτη δήλωση μετά την εκλογή του, το ίδιο βράδυ, για την ένταξή μας στο συνεταιρισμό για την ειρήνη, που από εκείνο το βράδυ και μετά την ξεχάσαμε τελώς. Ναι, ναι. Δεν ασχοληθήκαμε. Success story, εγώ θα έλεγα το εξής. Το Μάρτιο και μετά τα όσα είχαν συμβεί στα Eurogroup, ο πρόεδρος... Το Μάρτιο του 2013. Ναι. Είχε δηλώσει πως εάν δεν πετύχω ανάπτυξη της οικονομίας και δεν λύσω το Κυπριακό, δεν θα επαναδιεκδικήσω. Mm-hmm. Αυτό ήταν το success story που καθόρισε ο ίδιος. Λοιπόν, ούτε στο ένα ούτε στο άλλο βλέπω ότι καταφέρει. Το Κυπριακό μπορεί να μην φταίει και το δέχουμε, δεν είναι δική του ευθύνη, αλλά δεν το έλυσε. Mm-hmm. Όταν κάνεις μια τέτοια εξαγγελία, αν δεν το λύσω, δεν, την τηρείς. Παρότι όμως τίθεται ένα θέμα αξιοπιστίας του Νίκου Αναστασιάδη με τα όσα είπε προεκλογικά, με τα όσα έπραξε μετεκλογικά. Κυρίως το θέμα της οικονομίας είναι. Ναι, κυρίως το θέμα της οικονομίας και σε άλλα θέματα. Σε άλλα. Το Τελεφερίκ, διάφορα τέτοια που ακούσαμε. Το Τελεφερίκ νομίζω έγινε. Όχι. Λοιπόν, ας το τρώω, ναι, είχε γίνει στην Ομοσπονδία. Παρότι φαίνεται ακόμα και στις δημοσκοπήσεις ότι θεωρείται πιο αξιοπιστός από τους υπόλοιπους οι οποίοι δεν έχουν δοκιμαστεί. Δεν έχουν δοκιμαστεί όμως. Αυτός έχει δοκιμαστεί. Αυτό ναι, λέμε. Ναι. Κοιτάξτε, τώρα θέλετε να μιλάμε. Εμείς προηγουμένως θέσαμε κάποια σοβαρά θέματα σε σχέση με την οικονομία. Ναι. Έχω την εντύπωση ότι εάν πας και πεις στον μέσο Κύπριο, ξέρεις, αυτό με τα διαβατήρια, ναι, βγάζουμε λεφτά, αλλά μακροπρόθεσμα έχει πρόβλημα, δεν θα σε κατανοήσει. Ναι, το έχουμε εάν δει του πεις του μέσου Κύπριου ή και του μέσου Λεμεσιανού, ξέρεις, όλοι αυτοί οι πύργοι που χτίζονται εκεί κάποια στιγμή θα σου δημιουργήσουν πρόβλημα, είτε γιατί θα μείνουν ακατοίκητοι, είτε γιατί θα σου διαλύσουν το παραλιακό μέτωπο. Και πάλι θα σου πει, υπάρχει ανάπτυξη. Οπότε, εάν θέλουμε να μιλήσουμε για τον μέσο πολίτη αυτής της χώρας, ναι, πιστεύω ότι ο Νίκος Αναστασιάδης μπορεί πολύ άνετα να πουλήσει ένα success story. Έχει πιάσει τον παλμό. Παρέλαβα μία οικονομία η οποία ήταν στον αναπνευστήρα. Ναι, πήρα δύσκολες αποφάσεις, κάναμε το κούρεμα, αλλά από εκεί και πέρα, ωραία, ήμασταν και στον πάτο, κατάφερα να ανεβάσω την οικονομία, μείωσα τους δείκτες της ανεργίας, κατάφερα να κάνω προσλήψεις, κατάφερα να δώσω αυξήσεις, κατάφερα να παρουσιάσω το ΕΕΕΕ, έκανα γεσί, τουλάχιστον ψηφίστηκε. Οπότε πιστεύω ότι... Μείωσα τη στρατιωτική θητεία. Ακριβώς. Αυτό είναι σημαντικό. Και το γεσί και το ΕΕΕ και η μείωση στρατιωτικής ηγεσίας. Δεν μπορούμε να είμαστε ισοπεδωτικοί απέναντι στον Νίκο Αναστασιάδη. Θα μπορούσα να πω ότι έκανε πράγματα που δεν έκαναν για δεκαετίες άλλοι πρόεδροι. Όμως,
Εάν χρειάζεται προσωπικά να ασκήσω μια κριτική, είναι στο ότι δεν είμαι σίγουρος ότι αυτή η πολιτική θα είναι, αυτή η οικονομική του πολιτική θα έχει συνεχίσει βάθος. Να και αποδίδει βάθος. Και θα έχει βάθος. Εδώ εστιάζεται η δική μου κριτική. Το ότι ο Νίκος Αναστασιάδης μπορεί να πείσει τον μέσο Κύπριο πολίτη ότι έκανε πράγματα, νομίζω ότι το έχει πετύχει και νομίζω ότι αυτό φαίνεται καθαρά και μέσα από τις δημοσκοπήσεις. Αυτό που λέγαμε σε μια κανονική χώρα, ναι. Σε μια κανονική χώρα, εκείνο το συμβάν με τους συγγενείς, τους συμπεθέρους και τα χρήματα που βγήκαν εκτός Κύπρου λίγο πριν το κούρεμα, ενδεχομένως να έχει τυνάξει μια κυβέρνηση στον αέρα και ένα πρόεδρο. Και το κούρεμα, νομίζω. Και το ίδιο το κούρεμα, βεβαίως. Δεν θα μπορούσε να αντέξει μια κυβέρνηση αυτή. Εδώ φαίνεται ότι αντιμετωπίζονται διαφορετικά τα πράγματα. Έχουμε μια άλλη πολιτική κουλτούρα. Εντάξτε, υπάρχει. Θυμάμαι όταν θα ξαναλειτουργούσαν οι τράπεζες που είχαν έρθει διεθνή μέσα μαζικής επικοινωνίας να δουν την αντίδραση. Θα είναι ο ένας πάνω στον άλλον. Ναι. Ναι, και είδαν ανθρώπους υπομονετικά έξω στην ουρά να μπαίνει ένας-ένας στην τράπεζα να αποσύρει τα λεφτά του. Το φαινόμενο είναι για την συμπεριφορά των Κυπρίων, νομίζω θέλει μια ειδική ανάλυση. Δηλαδή μπορεί να σφαχτούμε για το offside και το πέναλτι που δεν δόθηκε, αλλά τα υπόλοιπα που μας αγγίζουν περισσότερο, την ανεργία, το κούρεμα, το κυπριακό δικατοχή, θα το αντιμετωπίζουμε νυφάλια εντός εισαγωγικών. Αυτό είναι καλό ή κακό? Για μένα είναι κακό. Δηλαδή, περάσαμε ένα μνημόνιο χωρίς απεργίες, χωρίς αναταράξεις, χωρίς... Ναι, φανταστείτε να γινόταν το κούρεμα στην Ελλάδα. Καλά, εντάξει. Δε. Ή στην Πορτογαλία. Ωραία. Ας δούμε και τον τρόπο που διαχειρίστηκε η Ελλάδα αυτό το θέμα και πού τελικά οδήγησε. Η μαχητική κυβέρνηση τη ΣΥΡΙΖΑ, πού οδήγησε τα πράγματα? Σε νέο μνημόνιο. Σε νέο μνημόνιο και δεν ξέρουμε εάν τελικά. Πότε θα σταματήσει αυτή η κυβέρνηση? Οπότε... Όχι, θα βγει αφού θα βγει τον Ιούνιο. Θα βγει, αλλά έχουν ψηφιστεί μέτρα που πάνε μέχρι το 2025. Εντάξει, λοιπόν, αυτό αφορά και εμάς. Ότι οπότε, έχουμε βγει δεν σημαίνει ότι πήγαμε στην ανάπτυξη. Σε ό,τι αφορά το mentality, μπορεί να κινηθήκαμε και λίγο όπως οι Ιρλανδοί. Γκρινιάξαμε, φωνάξαμε, αλλά ωραία. Λειτουργήσε το πράγμα. Το αποδεχθήκαμε. Δεν λέω ότι τα πράγματα είναι, αλλά πραγματικά δεν θα ήθελα να συγκρίνω τον τρόπο που συμπεριφέρθηκε ο μέσος Κύπριος με τον τρόπο που χειρίστηκαν όχι, τα πράγματα. Περισσότερο εγώ το έθεσα ως προς το κόστος που μπορεί να είχε πάνω στον Νίκο Αναστασιάδη, είτε ως πρόεδρο είτε ως υποψήφιο πρόεδρο σήμερα. Δεν φαίνεται να τον άγγιξε. Ναι, δεν φαίνεται να τον άγγιξε. Ναι. Αλλά... Αυτό το πράγμα. Το ότι δεν θα κάνω κούρεμα και γύρισε και μας είπε ότι είχα το πιστόλι στον κρόταφο. Επίσης φαίνεται να έπεισε κάποιος. Και δεν το χρεώνεται, δεν το πληρώνει δηλαδή, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις τουλάχιστον. Και πολλά άλλα έχει σημασία και ο γεγονός ότι έγινε πολύ νωρίς από την έναρξη της συνδυασίας του και μπορεί να θεωρηθεί και σε μεγάλο βαθμό είναι κληρονομιά από τους προηγούμενους. Το θέμα της διαχείρισης είναι άλλο θέμα, άλλο ζήτημα, πώς το διαχειριστεί. Το θέμα είναι ότι βρήκε τα προβλήματα, όντως. Ενδεχομένως, ίσως, και οι προτάσεις των υπολείπων για λύσεις να μην ήταν τόσο πιστικές όσο το ίδιο το κούρεμα. Δηλαδή, είχαμε εκείνη την πρόταση του Ακέλ που είχε κάνει ο κ. Λαπαβίτσας, που προνοούσε τέλος πάντων να βγούμε από το ευρώ. Ναι. Μάλλον δεν έπειθε ούτε αυτή, γι' αυτό και αποσύρθηκε. Οι προτάσεις τότε του Δίκο. Που ήταν, ξέρω εγώ, να μας δώσουν 25 δισεκατομμύρια από τη Ρωσία ή να προστρέξουμε να προστρέξουμε σε κάποιους μεγάλους επιχειρηματίες οι οποίοι θα μας ανοίξουν τους λογαριασμούς και θα μας στείλουν τα λεφτά. Είχε πει και ο Νίκος Αναστασιάδης ότι είχε τα δύο έτοιμα δάνεια γέφυρα, ότι οι φίλοι μας στην Ευρώπη που είχαν έρθει τότε και για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα μας στηρίξουν. Δεν βγήκε τίποτα από όλα αυτά. Ακριβώς. Και το κόστος δεν φαίνεται να αποτυπώνεται πάνω στην υποψηφιότητά του καθιονδήποτε τρόπο σε αυτή την περίπτωση. Δεν υπάρχει υποψήφιος ο οποίος θα μπορούσε αυτή τη στιγμή να προτάξει κάτι διαφορετικό. Ποιος, μέρος της πολιτικής ηγεσίας. Για το 2013, ναι. Ναι, για το 2013. Αυτό δεν μέρος μπορώ, της ξέρω, Ήταν ο Νίκος Αναστασιάδης, ο Νικόλας Παπαδόπουλος ήταν πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών. Ο κύριος Λιλίκας ήταν στην πολιτική ηγεσία αυτής της χώρας. Ο κύριος Μπαλάς, ο οποίος θα μπορούσε κάποιος να πει ήταν υπουργός, αλλά έχει πίσω του καλός ή κακός το ΑΚΕΛ, το οποίο
φέρει τις όποιες ευθύνες για την προηγούμενη περίοδο της διακυβέρνησης Χριστόφια. Οπότε ποιος είναι σε θέση να αντιπροτείνει κάτι το εντελώς διαφορετικό σήμερα ή να αποδώσει ευθύνες οι οποίες πραγματικά να πιάνουν τόπο. Ναι, η διαχείριση όμως πιστώνεται σε αυτόν που αποφασίζει. Ναι. Δεν πιστώνεται στους υπόλοιπους. Αυτό πρέπει να είμαστε. Ναι. Τώρα, αν μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό ή όχι, εκεί κρίνεται. Πιστώνεται και χρεώνεται. Το γεγονός, ναι, και χρεώνεται. Το γεγονός ότι αν έπρεπε να ήταν εκεί και όχι εδώ, και πάλι αυτό είναι προς συζήτηση. Δηλαδή, τώρα που συνεδρίαζε το Eurogroup. Ναι. Είναι θέματα τακτικής που πρέπει να τα δούμε. Πάντως, αυτή την πενταετία κρίνεται. Ο Νίκος Αναστασιάδης, ο Δημήτρης Χριστόφιας κρίθηκε. Και δεν έχει να κάνει βέβαια μόνο με την οικονομία και τους χειρισμούς. Έχει να κάνει και με το Κυπριακό. Έχει να κάνει και με άλλα φαινόμενα που ζήσαμε στην Κύπρο. Που έχουν να κάνει με σκάνδαλα, με αποκαλύψεις σκανδάλων, με φυλακίσεις. Είχαμε για πρώτη φορά φυλακίσεις ανθρώπων. Στην Πάφο ειδικά, νομίζω. Εκεί το ήταν πολύ έντονα. Ναι, αλλά η κυβέρνηση και ο Νίκος Αναστασιάδης προσπαθούν να το καρποθούν ως δείγμα της αποφασιστικότητας αυτής της κυβέρνησης να προχωρήσει σε τέτοιου είδους διαδικασίες. Αυτό θεωρείτε ότι τον ωφελεί? Ναι, ως εικόνα ναι. Και όσα έχει περιγράψει και προηγουμένως ο Διονύσης, ότι κάποια πράγματα έχουν γίνει, γιατί δεν θεωρώ ότι είναι κυβέρνηση ακινησίας. Αλλά δεν υπήρξε νομίζω και καμία κυβέρνηση που να μην έκανε τίποτα. Βεβαίως. Δεν υπάρχει κάτι. Η ζωή κυλά. Αποφάσεις λαμβάνονται, πολιτικές εφαρμόζονται ή δεν εφαρμόζονται. Και επαναλαμβάνω ότι το 2013 είχαμε φτάσει στον πάτο. Εκεί το κρίσιμο σημείο ήταν κατά πόσο θα ανοίγαμε τον πάτο του βαρελιού και να πάμε πιο κάτω, ή θα ξεκινήσουμε προς τα πάνω. Και βήματα έχουν γίνει. Λοιπόν, αλλά δεν επαρκούν. Να δούμε και το άλλο κεφάλαιο. Νίκος Αναστασιάδης και Κυπριακό. Έγιναν προσπάθειες. Εντάξει, υπήρξε μια καθυστέρηση λόγω της οικονομικής κρίσης για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Υπήρξε η συγκυρία της εκλογής στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας του Μουσταφά Αγκιτζή, στην οποία επένδυσε πολλά και ο Νίκος Αναστασιάδης και τα κόμματα που τον στήριξαν. Εκ του αποτελέσματος δεν ξέρω αν ήταν λάθος αυτή η επένδυση. Στο Αγκιτζή? Ναι. Νομίζω ότι διαχρονικά δείχνει η πορεία των συζητήσεων ότι δεν είναι ο τουρκοκύπριος ηγέτης που αποφασίζει για τον Κυπριακό, είναι η Τουρκία. Στα πρώτα βήματα του κ. Ακιντζή νομίζω προσπάθησε να διαφοροποιηθεί ο ίδιος, αλλά τελικά μπήκε σε μια πορεία της πεπατημένης όπου αναγκάστηκε να προσαρμοστεί. Το ότι επένδυσε σε αυτό, νομίζω ότι μπορεί να ήταν και επιλογή του για να δημιουργήσει κλίμα, του Προέδρου εννοώ. Αλλά θα ήταν λάθος αν δεν ήξερε ότι ουσιαστικά δεν είχε περιθώρια ουσιαστικών κινήσεων. Αλλά υπάρχει και ένα θέμα. Όταν προβάλλεις την προσωπικότητα του τουρκοκύπριου ηγέτη ως μια προσωπικότητα ειρήνης, ενός ανθρώπου που θέλει τη λύση και καταλήγει σε ναυάγιο, ακόμη και ο διεθνής παράγοντας θα έρθει να σκεφτεί ότι ακριβώς την ευθύνη την έχεις εσύ και δεν την έχει αυτός, γιατί εσύ ο ίδιος τον έχεις προβάλει ως τέτοιο. Ναι, αυτό νομίζω έβλαψε στην εικόνα στο τέλος της διαδρομής. Ναι. Γιατί ουσιαστικά από τη στιγμή που εσύ πρόβαλες τον άνθρωπο αυτό, τον άνθρωπο στις λύσεις και έχουμε κοινό όραμα, δεν μπορείς μετά να ανακαλύψεις ότι κάτι άλλο συμβαίνει. Δεν ξέρω, Διονύση, αν θεωρείς λάθος την επένδυση. Εγώ νομίζω ότι ο Ακιντζή σε σχέση με τους προκατόχους του. Τον Νταλά, τον Έρογλου. Τον Νταλά, τον Έρογλου, τον Ντεκτάς. Θα τον συνέκρινα με τον Νταλάτ και ίσως και σε μια λίγο καλύτερη και πιο αποφασιστική. Θα του έδινα μια πιο αποφασιστική συμβολή στην όλη διαδικασία. Εάν αντιμετωπίζουμε το Κυπριακό του στυλ ότι ξέρεις, εμείς θέλουμε λύση, οι Ελληνοκύπροι θέλουμε λύση, αλλά είναι η Τουρκία, δεν πρόκειται να καταλήξουμε ποτέ. Πείθουμε. Δεν πείθουμε. Και δεν είναι τους εαυτούς μας, ενώ το διεθνή παράγοντα. Ότι δεν πείθουμε διεθνώς. Καταρχάς πρέπει να αποφασίσουμε. Εμείς θέλουμε λύση ομοσπονδίας. Και όταν λέμε λύση ομοσπονδίας, θα είναι μία λύση η οποία θα επαναφέρει
τα πολιτικά δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων που είχαν από το 60. Δεν υπάρχει νόημα να συζητάμε θα ότι... Θα τα επαναφέρει, θα τα ενισχύει. Γιατί ίσως είναι... και θα τα ενισχύει, διότι υπάρχει και το 74, διότι υπάρχει μέσα και το διζωνικότητα τώρα. Εντάξει, οι δύο κοινότητες υπήρχαν από το 60 και είχαν πολιτικά δικαιώματα πάρα πολύ σημαντικά. Και οι δύο κοινότητες. Τώρα μπαίνει και το διζωνικό που είναι το τίμημα που πληρώνουμε λόγω της εισβολής. Το οποίο εντάξει δεν είναι μία λέξη, έχει να κάνει με τις περιουσίες, έχει να κάνει με την κυριαρχία. Έχει δώσει πολύ μεγάλη πολυπλοκότητα στην επίλυση του Κυπριακού. Τώρα, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς και ο κόσμος πρέπει να το σκεφτεί. Θέλουμε ρε παιδιά λύση με τους Τουρκοκύπριους. Θέλουμε να ξαναμοιράσουμε την εξουσία. Περπατάω και ακούω πάρα πολύ κόσμο. Καλά περνάμε. Και επιχειρηματίες και επενδυτές. Πού θα πάμε να μπλέξουμε. Το θέμα είναι τι προοπτική έχει αυτό. Ωραία. Το λέμε αυτό το πράγμα, καταγράφεται αυτό το πράγμα, το ακούει και ο πρόεδρος αυτό το πράγμα και προβληματίζεται. Από την άλλη, πιστεύω ότι οι Τουρκοκύπροι δεν έχουν επιλογή. Ό,τι λύση μπει κάτω, η οποία θα τους διασφαλίζει τουλάχιστον τα πολιτικά δικαιώματα που είχαν το 60, θα την αποδεχθούν. Έχουν δίκιο να φοβούνται λίγο την ασφάλειά τους. Νομίζω έχουν. Ιστορικά θα μπορούσε κάποιος να τους το πιστώσει. Η Τουρκία θέλει να ασκεί και κάποιον γεωπολιτικό έλεγχο μεσοπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα στην Κύπρο. Θέλει να έχει ένα λόγο. Ναι, θα έλεγα ότι θέλει να έχει ένα λόγο. Πάντα ήθελε να έχει ένα λόγο. Γι' αυτό εμείς καθίσαμε και είπαμε, ας μπούμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να έχουμε κι εμείς ένα αντίβαρο. Να έχουμε κι εμείς τους 27. Θα είναι και η Τουρκία στην περιοχή μας. Οι οποίοι δεν θα αφήνουν μεγάλα περιθώρια παρεκκλήσεων. Για να μπορέσουμε... Εάν... γεωγραφικά θα είναι στην περιοχή πόνων ή ουσιαστικά με λύση. Πολιτικά. Κώστα, δεν μπορεί, δεν μπορούμε να πάρουμε το χάρτη και να τον αλλάξουμε. Όχι, η Τουρκία είναι εδώ. Ναι, η Τουρκία είναι εδώ. Άμα είσαι γεωγραφικά, είσαι και γεωπολιτικά. Άμα είσαι μια τεράστια χώρα των 80 εκατομμυρίων, σαφέστατα και θέλεις να έχεις γεωπολιτική επιρροή στην περιοχή. Το πρόβλημα με εμάς είναι πόσοι από αυτή την γεωπολιτική... Εδώ έχει η Ελλάδα, έχει η Αγγλία, έχει το Ισραήλ, έχει η Αίγυπτος. Η Τουρκία δεν πρέπει να έχει... Μα η Τουρκία θέλει αυτή την επιρροή. Και αν τον είναι η επιρροή που έχει η Ελλάδα και το Ισραήλ... Ναι. Εντάξει, αλλά ναι, είναι μέρος της λύσης. Ωραία. Θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να είναι. Ναι. Μέρος της λύσης δεν μπορεί να είναι. Ζήσαμε το 63, το 74. Θα πάμε το 2018-19 να κάνουμε κάτι το οποίο θα οδηγήσει σε κάτι 74-63. Αυτό το οποίο συζητούμε αυτό τώρα είναι υψηλού ρίσκου και η γεωπολιτική πολιτικές. Η οποία έχει η Ελλάδα στην Κύπρο, ας πούμε, η οποία έχει στη διάθεση της βάση αεροπορική, αν θέλει. Ανδρέας Παπανδρέου. Αν θέλει. Αν θέλει. Και η Γαλλία, αν θέλει. Και η Γαλλία. Που δεν θέλει, μάλλον. η Ελλάδα, αν θέλει, έχει και στρατόπεδα. Έχει και... Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν κάνω σύγκριση, αλλά λέω ότι εάν δεν θέλουμε να έχει κανένας και να είμαστε μια χώρα ανεξάρτητη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η μόνη οδός είναι να πάμε να συζητήσουμε τον τερματισμό των εγγύσεων. Και εγώ αυτό θα του το έδειρα του Πρόεδρου Αναστασιάδη, γιατί στον Γκραν Μοντανά για πρώτη φορά τουλάχιστον το συζητήσαμε. Υπάρχουν διάφορες εκδοχές γιατί δεν καταλήξαμε, αλλά εκεί πήγαμε και το συζητήσαμε. Εγώ είμαι της άποψης ότι θα πρέπει να το διερευνήσουμε πλήρως αυτό το θέμα. Εάν υπάρχει δυνατότητα να απαλλαγούμε εντελώς, και δεν είμαι εξεγγένων που θα δεχθώ ποτέ τουρκικές εγγύσεις στην Κύπρο, δεν δέχομαι. Είμαι τάσσομαι υπέρ της λύσης, αλλά δεν θέλω τουρκικές εγγύσεις στην Κύπρο. Αν τώρα θα συζητήσουμε αν θα φύγουν κάποια αποσπάσματα σε 2-3 χρόνια, είτε λέγονται ελληνικά, είτε λέγονται τουρκικά, είτε λέγονται βρετανικά, είτε δεν ξέρω εγώ τα Ηνωμένα Έθνη, αυτό μπορεί να αποτελέσει μέρος μιας συζήτησης. Για μας είναι τα τουρκικά. Για τους Τουρκοκύπριους μπορεί να είναι τα ελληνικά. Μα ποια ελληνικά. Μία ελληνικ. Ωραία. Μία ελληνικ. Μόνο μία ΕΡΔΙΚ. Επιτέλους, ας είμαστε και λίγο ειλικρινείς. Δεν είναι μόνο μία ΕΡΔΙΚ.
Ναι, εντάξει. Ωραία. Δεν ήμουν. Και δεν είναι το ίδιο. Και δεν είναι το ίδιο. Και δεν είναι 40.000 Τούρκοι στρατιωτικοί. Και δεν μιλάμε για κατοχική δύναμη. Ναι, ωραία. Κατοχική δύναμη. Ωραία. Αυτό είναι. Αλλά αν θέλουμε πραγματικά, πρέπει όλα να είναι στο τραπέζι. Και εμείς φοβόμαστε και αυτοί. Δεν Κώστα. Σε σχέση με το θέμα της ασφάλειας, νομίζω ότι δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή, εγώ μπορώ να αντιληφθώ τις ανασφάλειες των Τουρκοκυπρίων, οι οποίοι όμως. Εκτός από μεμονωμένα επεισόδια από ανεγκέφαλους, που μπορεί να συμβεί και μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Ελληνοκυπρίων, δεν βλέπω ότι η διακίνησή τους στις ελεύθερες περιοχές τους δημιουργεί οποιοδήποτε αίσθημα ανασφάλειας. Ούτε και των Ελληνοκυπρίων, βέβαια. Ούτε και των Ελληνοκυπρίων. Αλλά ο στρατός είναι εκεί. Ναι, αυτή είναι η διαφορά. Ο οποίος δεν μπορεί και με το καθεστώς σήμερα στην Τουρκία να δημιουργεί ασφάλεια, αίσθημα ασφάλειας στους Ελληνοκυπρίους. Γι' αυτό, εάν θα κάνουμε, επειδή μιλούσαμε για κανονικό κράτος, όχι στην νοοτροπία και στο mentality, όπως το χαρακτηρίζουμε. Στον τρόπο λειτουργίας. Στον τρόπο λειτουργίας του, δεν θα πρέπει να έχουμε ούτε βαρύδια, ούτε εξαρτήσεις. Είμαστε μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και νομίζω ότι και αν απευθυνόμαστε και στους Τουρκοκύπριους, θεωρώ και αυτούς το συμφέρον τους είναι μια χώρα κανονική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τελεία. Χωρίς εγγύσεις, στρατό, επιρροές από τρίτους, και ελέγχους από τρίτους, εξαρτήσεις από τρίτους. Και επειδή μιλάμε για προεδρικές εκλογές, έχουμε ουσιαστικά δύο σχολές σκέψεις. Απ' τη μία είναι αυτή του Νικόλα Παπαδόπουλου και απ' την άλλη αυτή του Νίκο Αναστασιάδη και του Σταύρου Μαλάδη, οι οποίες δεν ενδιαφέρουν πολύ. Οι πολίτες απ' τη μία τάσσονται, έλεγε και ο Διονύσης, συναντάει κόσμο που λέει: εντάξει, μια χαρά είμαστε. Δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα θερμή απέναντι στην Ομοσπονδία. Ωστόσο, υπερψηφίζουν πλειοψηφικά τα κόμματα, τους υποψήφιους που τάσσονται υπέρ της Ομοσπονδίας. Εδώ είναι ακόμα ένα φαινόμενο ότι για το θέμα του Κυπριακού επηρεάζει, λέμε πάντα, τους πολίτες πώς αξιολογούν τα κόμματα. Εάν δεις τα κόμματα, τα ποσοστά τους, θεωρώ ότι δεν αντανακλά αυτή η εικόνα. Δηλαδή, αν πάρουμε σε σχέση με τον Κυπριακό, τοποθετήθηκαν μόνο το 2004 καθαρά για τον Κυπριακό. Τρεις μήνες μετά είχαμε ευρωεκλογές. Ο συναγερμός, ο οποίος, αν θεωρηθεί ότι ήταν βοηθημένος του δημοψηφίσματος, ήρθε προ κόμμα. Ναι, ναι. Οπότε, και σε ευρωεκλογές κατευθείαν. Ναι, απευθείαν σε τρεις μήνες. Ήταν Ιούνιο οι ευρωεκλογές, έγινε Απρίλιο. Ναι, ναι, το δημοψήφισμα. Δηλαδή, δεν ξέρω εάν η επιλογή του Προέδρου ή αυτός που θα έρθει δεύτερος ουσιαστικά εκφράζει και την φιλοσοφία στο Κυπριακό σαν ένα συμπαγές εκλογικό σώμα. Ναι. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες. Είναι πακέτο. Είναι πακέτο η ψήφος που θα δώσει. Δεν είναι μόνο Κυπριακό. Είναι και η κληρονομικότητα της ψήφου, γιατί έχουμε ακόμα στενούς δεσμούς. Ναι. Μα ξέρεις, ο πατέρας μου ήταν αγωνιστής ή ο πατέρας μου ήταν στο ΑΚΕΛ, στις λαϊκές οργανώσεις. Τώρα, στους τελευταίους μήνες, βλέπεις και διαφοροποιήσεις που προκαλούν και μια σύγχυση στους ψηφοφόρους. Τι είδους διαφοροποιήσεις? Διαφοροποιήσεις στις πολιτικές, σκλήρυνση θέσεων ή ξέρω, διαφοροποίηση χαλάρωσης θέσεων κλπ. Αυτά δημιουργούν μια σύγχυση. Κάποιους ικανοποιεί, τους ικανοποιεί το ότι θα ψηφίσω το συγκεκριμένο, αφού μου λέει και αυτό, ενισχύει την βουλή του να το διευκολύνει. Έχω προαποφασίσει, μάλλον άλλοθι ψάχνει, άλλοθι, για να δικαιολογήσει την ψήφο. Είπαμε για τον Νίκο Αναστασιάδη, και επειδή τρέχει και ο χρόνος, Σταύρος Μαλάς. Έχουμε από τη μία το πρόγραμμα που έχει διατυπώσει και για το Κυπριακό, που είπαμε δεν ενδιαφέρει πολύ. Παρότι γίνεται μια προσπάθεια και από τον Άκελ και από τον Σταύρο Μαλά να δείξουν διαφορές από τον Νίκο Αναστασιάδη, δεν φαίνεται να διαφέρει πολύ στην πολιτική στο Κυπριακό. Έχουμε και τα θέματα της οικονομίας, που εκεί έχουμε εντελώς διαφορετικές προσεγγίσεις από τον Άκελ και τον Σταύρο Μαλά. Δεν ξέρω αν μια τέτοια υποψηφιότητα δίνει απαντήσεις σε αυτά που επιδιώκουν ή αναμένουν οι πολίτες. Τώρα, ένα είναι το πρόγραμμα και άλλο είναι η εφαρμογή πολιτικής. Δεν θέλω να πω ότι ο Σταύρος Μαλάς θα εφαρμόσει αν εκλεγεί αυτό που εφάρμοσε η προηγούμενη κυβέρνηση. Πάντως προβάλλει στο ότι είναι άφθαρτος και έντιμος. Ναι, είναι όντως. Ναι. Αυτό δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει. Βεβαίως δεν είναι στην πολιτική. Δεν ήταν στην πολιτική και δεν είναι στην πολιτική.
Αυτό χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αν ήταν στην πολιτική, ναι, θα ήταν διαπλεκόμενος άνθρωπος. Έχει και άλλους που δεν ήταν στην πολιτική, ναι, αλλά ούτε άφθαρτη, ούτε και που είναι και που δεν είναι, ναι, διαπλεκόμενο. Ναι. Το θέμα είναι τι πολιτική εφαρμόζεις. Αυτό είναι το ζητούμενο, όχι τι εξαγγέλνεις. Το ΑΚΕΛ, θέλω να το διαχωρίσω λίγο με τον Σταύρο Μαλά, διότι ο άνθρωπος δεν ξέρουμε τι θα εφαρμόσει, αλλά βλέποντας την άσκηση πολιτικής, κυρίως στην οικονομία, από τη διακυβέρνηση Χριστόφια, ουσιαστικά ήταν διαχείριση του συστήματος. Ακριβώς που έκανε, έτσι. Με λάθος εκτιμήσεις σε κάποια ζητήματα που οδήγησαν την οικονομία να επιδεινωθεί η κατάσταση. Το θέμα είναι εάν μπορεί να κάνει μία πολιτική πιο κοινωνικοκεντρική από ότι είναι. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι δοκιμάστηκε το ΑΚΕΛ και δεν άσκησε μία πολιτική αριστερή. Ναι. Έκανε διαχείριση. Γι' αυτό και εγώ θεωρώ ότι σε αυτήν την εκλογική μάχη ουσιαστικά απουσιάζει η αριστερά. Δεν υπάρχει αριστερός υποψήφιος. Ο κύριος Λίκας λέει ότι είναι αυτός ο αριστερός υποψήφιος. Εγώ κρίνω με προγράμματα. Μπορεί να είναι πιο αριστερά, αλλά δεν βλέπω ότι υπάρχει. Και δεν νομίζω να το ανακοίνωσε κιόλας ότι είμαι ο υποψήφιος, αριστερός υποψήφιος. Ναι, ανεξάρτητος υποψήφιος. Ναι, ανεξάρτητος υποψήφιος είναι. Και αυτό μπορεί να θεωρηθεί και μια δυναμία όσον αφορά την πίεση στα θέματα της κοινωνικής. Και της συσπήρωσης στο θέμα, ναι. Υποψηφιότητα του Σταύρου Μαλά, Διονύση. Κοιτάξτε, θα συμφωνούσα απόλυτα ότι είναι ο Σταύρος Μαλάς είναι μια καθαρή περίπτωση πολιτικού. Δεν έχει βαρύδια. Το μόνο βαρύδι που κάποιος θα μπορούσε να του καταλογίσει ήταν η προηγούμενη διακυβέρνηση για τους γνωστούς λόγους. Πιστεύω ότι παρότι στην υποψηφιότητα του έχει αδικηθεί. Γιατί? Από το ΑΚΕΛ. Με τον τρόπο. Α, επειδή δεν ήταν η πρώτη επιλογή. Στο θέμα της επιλογής. Στο θέμα της επιλογής, με τον τρόπο που προέκυψε αυτή η υποψηφιότητά του, πιστεύω ότι είναι πολύ πιο μεστός σε σχέση με το 2013. Είναι συνενετικός, είναι νυφάλιος, έχει έναν ευρωπαϊκό λόγο και πιστεύω ότι αυτό καταφέρνει να του φέρει σοβαρό. Έχει αποφύγει τον λαϊκισμό. Στο πλευρό του. Ναι, έχει αποφύγει τον λαϊκισμό. Δεν έχει μπει σε παροχολογία. Ίσως να άργησε λίγο να μπει στην κούρσα λόγω. Ήταν οι διαδικασίες. Λόγω αυτών των διαδικασιών. Υπάρχει μια απόσταση όμως από τη διακυβέρνηση. Δηλαδή ναι. το 2013 ουσιαστικά εξέφραζε τη διακυβέρνηση 8-13. Τώρα υπάρχει μια απόσταση 5 χρόνων. Και αυτό το απελευθερώνει περισσότερο. Και εγώ θα ήθελα να σημειώσω ότι αρθρώνει και έναν επιστημονικό λόγο. Απευθύνεται πιο πιστικά λόγω της ιδιότητας του στον επιστημονικό κόσμο. Δηλαδή, όταν μιλάω ο Σταύρος Μαλάς για καινοτομία, εγώ τον ακούω πολύ πιο προσεκτικά, γιατί έχω την εντύπωση ότι είναι μέρος μιας διαδικασίας. Ναι, ξέρει τι λέει. Και επειδή κατά την προηγούμενη συζήτηση μας για την οικονομία δεν το θίξαμε, είναι και αυτό ένα τεράστιο πρόβλημα που έχει ανάγκη η Κύπρος, η καινοτομία. Μπορεί να είναι ένα όπλο υποψηφιότητα. Αλλά αν θες μια εκτίμηση από μένα, πιστεύω ότι μπήκε δυναμικά, θα περάσει άνετα στο δεύτερο γύρο. Δεν ξέρω, γιατί θα μείνω στην πρώτη μου αρχική τοποθέτηση, ότι νομίζω ο Νίκος Αναστασιάδης θα εκλεγεί. Δεν ξέρω ποια θα είναι η απόσταση διαφορά, στο η δεύτερο απόσταση. Γύρο. Πριν δούμε τώρα τον Νικόλα Παπαδόπουλο και τον Γιώργο Λιλίκα, να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα, να επανέλθουμε και να κλείσουμε και με το τι επιπτώσεις αναμένεται να υπάρχουν στα κόμματα και στις ηγεσίες τους σε σενάρια μη εκλογή των υποψηφίων που έχουν επιλέξει και κυρίως αυτό αφορά τον Σταύρο Μαλά και τον Νικόλα Παπαδόπουλο, γιατί ο Νίκος Αναστασιάδης τότε ή άλλως έχει αποστασιοποιηθεί τύπης τουλάχιστον από το Δημοκρατικό Συναγερμό, αλλά ίσως να υπάρχουν επιπτώσεις αν δεν καταφέρει να εκλεγεί στην ηγεσία του Δημοκρατικού Συναγερμού. Επαναρχόμαστε σε πάρα πολύ λίγα λεπτά.